Πράξη αλτρουισμού και σε κάθε περίπτωση κάτι πολύ σημαντικό για τη θωράκιση του σχολείου σε έκτακτα περιστατικά. Αυτό με τη δωρεά πινδωτή από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού προς το συγκεκριμένο σχολείο του Βόλου που βρίσκεται Γαμβέτα μετά και Οικονομάκη. Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού αλλά και τη Διευθύντρια του Σχολείου επισημάνθηκε χαρακτηριστικά για την προμήθεια του απεινιδωτή. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια του αγιασμού, αποφασίσαμε να δημοσιοποιήσουμε την αγορά ενός απεινιδωτή αυτόματου που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου έκανε δωρεάν στο σχολείο μας. Είχαμε ανακοινώσει εν μέρη αυτή την αγορά στην διάρκεια της αποφύτησης της 6ης τάξης πέρυσι τον Ιούνιο, όμως λόγω των μέτρων ακόμα που υπήρχαν, ήταν περιορισμένος ο αριθμός των γονέων που ήταν μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και που μπορούσαν να ενημερωθούν για αυτή την τόσο σημαντική κίνηση. Επομένως, σήμερα θεωρήσαμε μαζί με τη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας, την κυρία Γεωργία Πατέρη, ότι ήταν πολύ σημαντικό να γνωστοποιηθεί στους γονείς αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι όλα τα χρόνια μας στηρίζουν με τις συνδρομές τους. Και θεωρούμε ότι οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πού πηγαίνουν και τα χρήματα του συλλόγου. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει στο σχολείο και σε κάθε σχολική μονάδα, θεωρούμε, και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διεύθυνση του Σχολείου, μια τέτοια συσκευή στο χώρο του σχολείου. Θεωρούμε ότι σώζει ζωές. Πολλές φορές κάποια δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Λοιπόν, και βέβαια το επόμενο βήμα είναι να πιστοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και γονείς από το Σύλλογο Γονέων όσοι επιθυμούν, έτσι ώστε να γνωρίζουν το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την πολύτιμη συσκευή. Βέβαια, εδώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι ο απεινιδωτής είναι αυτόματος, μιλάει στα ελληνικά, άρα υπάρχει καθοδήγηση και για έναν ο οποίος είναι αρχάριος ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι της ΚΑΡΠΑ. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για το σχολείο μας. Αφορμή δόθηκε από ένα σεμινάριο που είχαμε παρακολουθήσει παλιά η εκπαιδευτική του σχολείου και θεωρήσαμε ότι είναι πραγματικά σωτήρια αυτή η παρέμβαση. Επειδή έχουμε πολλά χρόνια που συνεργαζόμαστε με τον ΝΙΝ, Σύλλογο Γονέων και Διδασκόντων, το θέσαμε ως προτεραιότητα που θα θέλαμε να υπάρχει, διότι και στην περιοχή μας είναι μια κεντρική περιοχή του Βόλου. Υπάρχουν 4 σχολεία δημοτικά, 3 νηπιαγωγεία, οπότε θεωρήσαμε ότι θα ήταν μια σημαντική βοήθεια και για την τοπική κοινωνία, όσο και για τα παιδιά του σχολείου για να υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Συμφώνησαν μαζί μας. Έχουμε ήδη κάποια εκπαίδευση, διότι υπάρχει συνεχής συνεργασία με το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού του Βόλου. Έχει γίνει ενημέρωση από τους εκπαιδευτές, από τους νοσηλευτές και θα γίνει και καινούργια και για τους συναδέλφους του επάνω σχολείου που είμαστε συνεργαζόμενοι με το έκτο, ούτως ώστε αν χρειαστεί να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον απεινιδωτή.